τα είδα στάχτη σήμερα. Οι υπόλοιποι πάλι που βρίσκονταν στο εργοτάξιο έτρεξαν να κρυφτούν και ειδοποίησαν την αστυνομία και την πυροσβεστική. Τα τρία οχήματα της πυροσβεστικής που προσπάθησαν να φτάσουν στις σκουριές βρήκαν εμπόδια στο δρόμο από κορμούς δέντρων που προηγουμένως είχαν κόψει οι δράστες για να κλείσουν το δρόμο. Ένας από τους υπαλλήλους μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και κάταγμα στο πόδι. Ό,τι θέλετε να μάθετε στην αστυνομία, τίποτα παραπάνω, δεν μπορώ να πω κάτι. Ούτε για μένα, ούτε για όλα τα γράφη τυπογραφία μπορεί να πάτε πέρα. Η αστυνομία που έφτασε στο σημείο έκανε συνολικά 27 προσαγωγές στην ευρύτερη περιοχή, όμως για κανέναν δεν προέκυψαν στοιχεία για συμμετοχή στην επίθεση και όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Εμείς περιφερειακά κλείσαμε. Ό,τι κυκλοφορούσε τον πήραμε. Όλοι αυτοί είναι με αποτυπώματα, μετά τους έχουμε πάει στο πουλί, τους είχαμε μέχρι το πρωί. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται επεισόδια στην περιοχή. Κάτοικοι που αντιτίθεται στη λειτουργία των μεταλλείων χρυσού, κάνοντας λόγο για μεγάλη οικολογική καταστροφή στο δάσος των σκουριών, είχαν συγκρουστεί τον περασμένο Οκτώβριο με αστυνομικούς κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας. Μάλιστα τότε είχαν συλληφθεί 14 άτομα, τα οποία έχουν παραπευθεί σε δίκη.